Καλησπέρα και από μένα. Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για τη Βία κατά των Γυναικών, το 33% σε παγκόσμιο επίπεδο έχει βιώσει κάποια στιγμή στη ζωή τους είτε σωματική είτε σεξουαλική βία. Επίσης, τουλάχιστον 100 εκατομμύρια κορίτσια και γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία έχουν υποστεί ακροτηριασμό γεννητικών οργάνων σε 30 χώρες. Ο κίνδυνος ελοχεύει παντού. Από τη γυναίκα πρόσφυγα που μένει εγκλωβισμένη σε απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης στα hot spots, αφού προηγουμένως έχει υποστεί τη βία των υπεριαλιστικών επεμβάσεων ή των θρησκευτικών και σκοταδιστικών αντιλήψεων που επικρατούν στις χώρες καταγωγής της, μέχρι την κάθε εργαζόμενη, την αγρότησα, την άνεργη, τη μητέρα, τη μονογονέα, τη γυναίκα που έρχεται καθημερινά αντιμέτωπη με την ψυχική νόσο, ιδιαίτερα σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης, αλλά και κατά την περίοδο της πανδημίας, όπου τα φαινόμενα κακοποίησης εντάθηκαν. Ειδικότερα, την περίοδο της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, παρατηρήθηκε η σημαντική αύξηση στην αναφορά περιστατικών βίας κατά γυναικών και κοριτσιών, τα οποία ανάγκασαν αρκετές γυναίκες να παραμείνουν εγκλωβισμένες στο κακοποιητικό τους περιβάλλον, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες στήριξης και ασφάλειας, ενώ ανάλογη ήταν και η αύξηση στις κλήσεις τηλεφωνικών γραμμών που λειτουργήσαν κατά την περίοδο αυτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην τρίτη ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, παρατηρείται ραγδαία αύξηση των περιστατικών βίας και κακοποίησης των γυναικών. Στη χώρα μας, ο ετήσιος αριθμός γυναικών θυμάτων ενδοικογενειακής βίας για το 2021 ανήλθε στα 7.375 θύματα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 72%. Ειδικότερα, ο ετήσιος αριθμός θυμάτων κατηγοριοποιείται ως εξής. Σωματική βία και παράνομη βία συμπεριλαμβανομένου εδώ, 6.873 θύματα, αύξηση 90%. Ψυχολογική βία, 5.350 θύματα, αύξηση 84%. Σεξουαλική βία, 141 θύματα, αύξηση 200%. Την περίοδο από 1 Νοεμβρίου του 2021 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2022, στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας SOS του 15900, καταγράφτηκαν συνολικά 10.324 κλήσεις, εκ των οποίων οι 6.969 αφορούσαν περιστατικά βίας και οι 1.569 χρήσιμη ενημέρωση. Από το σύνολο των κλήσεων που καταγράφτηκαν και αφορούσαν περιστατικά βίας, το 71,7% ήταν γυναίκες ωφελούμενες και το 28,3% αφορούσε τρίτα πρόσωπα. Στα 44 συμβουλευτικά κέντρα του Δικτύου Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας από τον Νοέμβρη του 2021 μέχρι το Σεπτέμβρη του 2022 υποστηρίχθηκαν συνολικά 5.295 γυναίκες επιζήσασες βίας και πολλαπλών διακρίσεων, οι οποίες έλαβαν υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθώς και τρίτα πρόσωπα που έλαβαν κυρίως ενημέρωση πάνω στο ζήτημα της έμφυλης βίας. Βάσει των παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η βία υπάρχει, είναι εδώ και φανερώνει καθημερινά το σκληρό της πρόσωπο. Άλλωστε, τα στοιχεία δείχνουν ραγδαία αύξηση των φαινομένων πολύμορφης βίας που υπόκεινται γυναίκες, του ρατσισμού, των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, καθώς και της γενικευμένης εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Ως πότε λοιπόν θα διαιωνίζεται ο κύκλος της βίας? Η σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία γεννά και καλλιεργεί τη βαθιά ανισοτιμία της γυναίκας, εμπορευματοποιεί ακόμη και το ίδιο το ανθρώπινο σώμα και συνεπώς καθίσταται επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία ενός συστήματος που θα εξασφαλίζει επαρκώς την ολόπλευρη προστασία των γυναικών. Σε παλαιότερη έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το φαινόμενο της γυναικείας κακοποίησης αναφέρεται ως ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας που λαμβάνει διαστάσεις επιδημίας. Είναι πράγματι έτσι? Μπορούμε να προσεγγίζουμε και κυρίως να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της κακοποίησης ως μια μορφή επιδημίας, όπως ένα είδος γρίπης? Προφανώς όχι. Δεδομένου ότι η βία εκδηλώνεται πολύμορφα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις καλυμμένα με το μανδύα της αστικής νομιμότητας. Η εφαρμογή αντιλαϊκών πολιτικών που ασκούν οι αστικές κυβερνήσεις, μέσω των οποίων οι γυναίκες βιώνουν την εργοδοτική βία και την κρατική καταστολή, όταν αγωνίζονται για τα σύγχρονα εργασιακά τους δικαιώματα, για την καθολική πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στη μόρφωση, στην προστασία της μητρότητας και στην κοινωνική ασφάλιση, όταν απασχολούνται με ευέλικτες μορφές εργασίας χωρίς συλλογικές συμβάσεις, όταν δεν έχουν κάποιο ασφαλές μέρος να απευθυνθούν για να λάβουν ουσιαστική στήριξη,
είναι μόνο μερικές μορφές νόμιμης βίας που καλλιεργούν το έδαφος για την κακοποίηση, αναδεικνύοντας ότι το ίδιο το κοινωνικονομικό πλαίσιο εμποδίζει την κάθε γυναίκα να σταθεί οικονομικά ανεξάρτητη, να σπάσει τις αλυσίδες που την εγκλωβίζουν σε τοξικά εργασιακά και μη περιβάλλοντα ή διαπροσωπικές οικογενειακές σχέσεις που δεν επιθυμεί. Εύλογα θα ρωτούσε κανείς. Υπάρχουν στον 21ο αιώνα οι προϋποθέσεις ώστε να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα κρατικής προστασίας των γυναικών? Υπάρχουν, είναι η απάντηση. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει μια άλλη αντίληψη περί κοινωνικών αναγκών, με γνώμονα τον άνθρωπο, στον αντίποδα της λογικής του κόστους-οφέλους, η οποία θα παρέχει οργανωμένο και στελεχωμένο δίκτυο δημοσίων δομών και υπηρεσιών, ασφαλείς ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους, συμβουλευτικά κέντρα με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό και δωρεάν ψυχολογική και νομική υποστήριξη, χωρίς καμία εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ανατρέχοντας τα στοιχεία που παραθέτει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκύπτει ότι σε όλη τη χώρα λειτουργούν μόλις 14 συμβουλευτικά κέντρα ενταγμένα στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, 28 συμβουλευτικά κέντρα που λειτουργούν από αντίστοιχους δήμους και ένα συμβουλευτικό κέντρο που εντάσσεται οργανικά στη Γενική Γραμματεία. Αναφορικά με τους ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, μέχρι το 2018 ανέρχονταν στους 18 σε όλη τη χώρα, ενώ λειτουργούν ακόμη 3 ξενώνες που υπάγονται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 2 ξενώνες στην Αττική, εκ των οποίων ο ένας είναι επίγουσας φιλοξενίας και ένας ξενώνας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα στη χώρα, λειτουργούν και 6 ιδιωτικοί ξενώνες από μη κυβερνητικές οργανώσεις, εκ των οποίων οι 5 από αυτούς είναι πιστοποιημένοι. Ωστόσο, τα τελευταία 3 χρόνια, οι πιστοποιημένοι ξενώνες κακοποιημένων γυναικών στην Ελλάδα μειώθηκαν από 21 σε 19, έπειτα από κλείσιμο ξενώνα στο Μενίδη Αττικής το Νοέμβριο του 2018 και ενός ακόμη στην Κέρκυρα το Νοέμβριο του 2020. Αυτό συνεπάγεται αυτόματα και μείωση των κλινών. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ελλάδα ο αριθμός των κλινών σε ειδικούς ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες, μόλις που ξεπερνά τις 400, σημαντικά πιο κάτω δηλαδή και από το ανεπαρκές ελάχιστο όριο των 1.000 κλινών, που τίθεται σύμφωνα με τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, που υπογράφτηκε το 2011, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την έγκαιρη αντιμετώπιση των περιστατικών. Κλείνοντας, από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι αφενός πολλές γυναίκες εξαναγκάζονται να παραμένουν σε κάποιο κακοποιητικό περιβάλλον χωρίς τη θέλησή τους, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την ψυχική τους υγεία όσο και την ίδια τους τη ζωή, αφετέρου ότι το ενδιαφέρον των εγχώριων κυβερνήσεων και των αστικών επιτελείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά εξαντλείται μόνο σε διακηρυκτικού χαρακτήρα ευχολόγια. Ευχαριστώ.